Μέρες τώρα, ναι. Ακριβώς. Με συγχωρείς Γιώργο, ναι, και ναι. Τελειώνω, ναι. Γιατί έχω μιλήσει πολύ. Λοιπόν, 4 μέρες τώρα συζητάμε αυτό, ενώ μας περιμένει χρέος. Τι θα κάνουμε. Ασφαλιστικό. Το οποίο είναι στο τραπέζι, ασχέτως το τι θα γίνει. Λένε, ας πούμε, επόμενη μέρα της χώρας. Πώς θα συνεχίσει, πώς θα πορευτούμε. Τελειώνει, δεν τελειώνει, το μνημόνιο, πιστωτική γραμμή, πώς θα είναι, αν θα μπουν καινούργιοι όροι, αν θα υπάρχει νέο μνημόνιο. Για όλα αυτά. Τίποτα. Τα έχουμε αφήσει στην άκρη και συζητάμε τώρα για δύο τύπους, ας πούμε, που ένας έγραφε τον άλλον, που του έδωσε από το χίλιαρο, που του έδωσε 500. Έλεγα, ας πούμε, ότι άκουσα χθες, ας πούμε, προχθές, συγγνώμη, την Κυριακή, την πρόταση του Πρωθυπουργού, έτσι. Αυτή την αλλαγή στάσης και τα λοιπά και την υποτίθεται συνενετική πρόταση. Κανονικά. Θέλετε να σας δώσω υπουργεία. Κανονικά. Ναι, πολλοί το είπαν αυτό ακριβώς που λέει ο Γιώργος. Όχι, αλλά όχι πολλοί είπαν. Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς. Ναι, λέω ότι κανονικά θα έπρεπε να απαιτείτε από τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση, ποιο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής συμφωνίας για πολιτική συνένεση. Και όχι γενικώς αν θα υπάρξει, ας πούμε, που θα μπουν δύο στο Υπουργείο ή αν θα συζητάμε αυτά που λέει ο Γιώργος. Να τα πάρουμε ένα. Για άλλα, Γιώργο, και ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης, περιλαμβάνεται στο γνωστό mail χαρδούβελη, κατάργηση των επικουρικών, αύξηση της εκτακτής φοράς, πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, απελευθέρωση απολύσεων, όλα αυτά μέσα στον επόμενο ένα μήνα. Δηλαδή είναι για τώρα να τα κάνει. Άρα δεν έχουμε καμία απορία σχετικά με το γιατί θέλει να βγάλει πρόεδρο η κυβέρνηση, αν και πλέον δεν πρόκειται να βγάλει. Από εκεί και πέρα, στην υπόθεση η οποία μας απασχολεί, εδώ βλέπουμε μία σπουδή της δικαιοσύνης. Διότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος καταθέτει ανομωτή, mm-hmm. τη σημασία που έχει όταν καταθέτει ανομωτή ως ύποπτος, παραδέχεται στην κατάθεση ότι επιχείρησε να δωροδοκίσει και ο ανακριτής, εισαγγελέας τι είναι, κάνει δεκτή την ερμηνεία του ότι εγώ ήθελα να δωροδοκίσω για να δω αν δωροδοκείται. Όπως είπε χτες και μια κυρία δικηγόρος, που από ό,τι κατάλαβα είναι δικηγόρος του κυρίου Χαϊκάλη, είναι σαν να μπαίνει σε μια τράπεζα, να κάνεις ληστεία, να σε πιάνουν και να λες: εγώ ήθελα να δοκιμάσω τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας, να γίνεται δεκτό αυτό και να αφήνεις ελεύθερος. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα καράτε. Επίσης, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η δικαιοσύνη κάνει δεκτούς του ισχυρισμού του ενός από τους δύο πρωταγωνιστές ιστορίας. Mm-hmm. Εγώ δεν παίρνω το μέρος του ενός. Όλοι καλωδιωμένοι ήταν. Mm-hmm. Χωρίς να έχει κοιτάξει το αποδεικτικό υλικό. Είπε, δεν το ανοίγω, δεν το κοιτάω. Mm. Και έβγαλε. Επειδή είναι παράνομο. Δεν υπάρχει παράνομο. Όταν η κατηγορία έχει να κάνει με το πολίτευμα, κάμπτεται το θα θέμα. Θα μπορούσε να ακολουθεί, λένε οι εισαγγελικές αρχές, νόμιμη διαδικασία, ώστε να γίνει καταγραφή νόμιμα. Όταν κρίνεται ένα θέμα που έχει να κάνει με δωροδοκία βουλευτή, που είναι στον πυρήνα του πολιτεύματος, δεν υπάρχει νόμιμη διαδικασία. Έπρεπε όλα τα κόμματα και πρώτος ο Πρωθυπουργός, αντί να κάνει μηνύσεις ως ιδιώτης, να πει άπλετο φως, να έρθουν όλα τα απόρριτα, να δουν όλο το υλικό και να δουν τι θα κάνουν, για να μην πέφτουν και σκιές. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου. Εγώ δεν διαπιστώνω στο διάστημα το οποίο μεσολάβησε από την πρώτη ψηφοφορία επί του πολιτικού. Αλλαγή επί του πολιτικού. Ναι. Η μόνη αλλαγή επί του πολιτικού ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ψηφίστε και εγώ θα διευρύνω την κυβέρνηση με ανθρώπους. Και συζητάω και την ημερομηνία των εκλογών. Αλλά είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, το οποίο έχει περάσει ντούκου και το οποίο είναι εσωτερική αντίφαση αυτά που λέει. Να βγάλουμε πρόεδρο, αλλά να μην κάνουμε τώρα εκλογές. Και μία παράγραφο παρακάτω λέει: θα πάμε σε μακρά προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν έχει κανένα την εντύπωση ότι αν βγει τώρα πρόεδρος και πάνε σε αυτή τη διαδικασία με την Τρόικα και έχουμε εκλογές στο τέλος του 2015, δεν θα έχουμε προεκλογική περίοδο με αυτό το τέλος. Θα έχουμε και θα παραέχουμε. Άρα, μία καθαρή λύση τώρα, να αποφασίσει ο λαός. Είναι δύο σχέδια τα οποία είναι αντιπαραθετικά, δεν έχουν πολλά περιθώρια σύνθεσης δυστυχώς. Και να διαλέξει ο λαός. Η αίσθηση διαμορφώνεται ένα περιβάλλον. Στήριξη επιχειρημάτων στήριξης στην προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω τι λες, ναι, Δημήτρη, αλλά ναι, κοίτα, δηλαδή με δεδομένους περίπου τους αριθμούς, γιατί λέω δεδομένους περίπου τους αριθμούς, γιατί όλη η κουβέντα γίνεται για ορισμένους βουλευτές που ανήκουν στον χώρο